Εντείνουν δραστηριότητες και επαφές υποψήφοι για την Προεδρία. Στον απόϊχο του Γρίβα και του προϋπολογισμού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με την ηγεσία της Πασιδή, στην οποία ανέλησε τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της διακυβέρνησής του σχετικά με τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα των υπαλλήλων αορίστου χρόνου. Θέσαμε ενώπιον του κυρίου Χριστοδουλίδη τα θέματα και μπορώ να πω ότι τα έχει δει με κατανόηση και συμφωνώ με την πρόταση όπως μας την έχετε αναπτύξει και θα την υποβάλλετε, αντιλαμβάνομαι, τις επόμενες των ημερών στο Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά εάν είναι συνταγματικά συμβατή και μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών του κράτους θα είναι από τις πρώτες ενέργειες που, εάν και εφόσον ο Κυπριακός μας τιμήσει με την ψήφα του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση και με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξαρτήτων Συντεχνιών ΠΟΑΣΟ, με την οποία συζήτησε εργασιακά και κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Και μιας και ο λόγος περί οικονομίας, από την Πινδάρου εκτοξεύτηκαν μέσω του ΑΛΦΑ νέα βέλη προς τον Δέος Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, αυτή τη φορά από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη. Έχουμε τους άλλους υποψήφιους προέδρους να μιλάνε όλη μέρα για την οικονομία. Χωρίς να λένε ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών. Εγώ κάνω μια πρόκληση αυτή τη στιγμή. Ονομάστε τον υπουργό οικονομικό σας, να ξέρει ο κόσμος, και ελάτε να κάνουμε και debate. Είχαμε ένα άλλο υποψήφιο πρόεδρο, πραγματικά ήταν και προκλητικό σε αυτό το debate το οποίο είδα, που είπε: ξέρετε, εγώ δεν θα σας πω ποιος υπουργός θα βάλω από το συναγερμό. Μια οικονομία υγιής που μας δίνει τη δυνατότητα να τονώσουμε ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κράτος, να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη με στοχευμένες φοροαπαλλαγές, στηρίζοντας εν τέλει έμπραχτα το σύνολο της κοινωνίας μας. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα και αυτός είναι που θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Περιοδία στην Πάφο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρουσιάζοντας τις θέσεις του ενώ εκτός Κύπρου βρίσκεται ο Χιλιάς Δημητριάδης, ο οποίος αναλύει το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη.